Σε εκλογοπολογιστική συνεδρίαση προχώρησε την Κυριακή το νομαρχιακό τμήμα της ΑΔΔ στο νομό Εύρου. Η διαδικασία πέρα την ψηφοφορία για την ανάδειξη νέου Προεδρείου αποτέλεσε και τόπο συζήτηση για τα προβλήματα των εργαζομένων εν γέννη, με φόντο μάλιστα και την προγραμματισμένη απεργία της 6 Νοεμβρίου. Το τελικό αποτέλεσμα της ψηφοφορία ήταν 24 ψήφοι για τη ΔΑΚΕ, 22 για το ΠΑΜΕ και 21 για τη Δημοκρατική Συνεργασία. Την ερχόμενη εβδομάδα θα γίνει και η πρώτη συνεδρίαση και η εκλογή του νέου Προεδρείου της ΑΔΔ. Ανασύνταξη δυνάμεων κάνει αυτή την περίοδο το νομαρχιακό τμήμα της ΑΔΔ στον Εύρο, τα μέλη του οποίου συμμετείχαν στην εκλογική διαδικασία της Κυριακής. Στο φόντο πάντα παραμένουν τα προβλήματα του δημόσιου τομέα και των εργαζομένων εν γέννη. Σήμερα είχαμε την εκλογοπολογιστική του νομαρχιακού τμήματος της ΑΔΔ. Έγινε ενημέρωση από το Διοικητικό Συμβούλιο, από την απερχόμενη διοίκηση, τοποθετήσεις από τους συναδέλφους. Εγώ σαν απερχόμενος πρόεδρος θα ήθελα να ευχαριστήσω τα πρωτοβάθμια σωματεία τα οποία στήριξαν αυτή την τριετία τις δράσεις τις οποίες είχαμε προγραμματίσει. Μια τριετία που θα έλεγα με πάρα πολλά προβλήματα. Θα λέγαμε ότι έχει καταρρεύσει πλέον ο δημόσιος τομέας, έχουν καταρρεύσει οι κοινωνικές δομές οι οποίες είναι της παιδείας, της υγείας αλλά και της ασφάλειας των πολιτών. Εμείς θα συνεχίσουμε αυτό που υποσχεθήκαμε τουλάχιστον στους εργαζόμενους και στους συμπολίτες μας, τον αγώνα μας για να περισσώσουμε ό,τι μπορούμε από τα κοινωνικά αυτά δικαιώματα που τα χρειάζονται οι πολίτες μας. Εν τω μεταξύ, στις 6 Νοεμβρίου η ΑΔΔ προγραμματίζει απεργιακή κινητοποίηση από κοινού με τη ΓΕΣΕ και στην προσπάθεια κινητοποίησης των εργαζομένων, κλιμάκιο του φορέα θα βρεθεί τις επόμενες ημέρες στη Θράκη. Η ΑΔΔ έχει βγάλει ένα κλιμάκιο από τις 29 του μηνός και μετά στην περιφέρεια. Μέσα σε αυτήν είναι και ο Εύρος και η Ροδόπη. Θα επισκεφτούμε χώρους δουλειάς η καινούργια διοίκηση μαζί με το κλιμάκιο που έρχεται για να προγραμματίσουμε και να βοηθήσουμε λίγο τα πρωτοβάθμια σωματεία, ούτως ώστε να υπάρχει καλύτερος συντονισμός αυτής της κινητοποίησης στις 6 Νοεμβρίου. Θεωρούμε ότι πρέπει να συνεχίσουμε τον αγώνα μας, όπως είπα και προηγουμένως, δεν υπάρχουν περιθώρια. Πρέπει να συντονίσουμε, γιατί ήδη και η κυβέρνηση σήμερα εξαγγέλει ότι δεν μπορεί πλέον να επιβάλλει άλλα νέα μέτρα και ενδέχεται να προσφύγει και σε εκλογές. Εμείς το είχαμε και πιο μπροστά, ότι αυτά τα μέτρα τα οποία επιβλήθηκαν μόνο στους συγκεκριμένους εργαζόμενους και του ιδιωτικού τομέα αλλά και στη μικρέα μικρομεσαία τάξη, δεν μπορούν να είναι αυτά τα οποία θα βγάλουν την Ελλάδα από την κρίση. Η χώρα μας θέλει ανάπτυξη, θέλει προσλήψεις προσωπικού το οποίο θα είναι σε συγκεκριμένους φορείς που πραγματικά τους χρειάζεται ο πολίτης. Πρέπει να στηρίξουμε τον πολίτη ο οποίος έχει ανάγκη τις κοινωνικές δομές του κράτους. Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, θα περάσουμε σε ένα από τα θέματα που προλογίσαμε στην αρχή του δελτίου μας. Έχουμε μαζί μας στο άλλο άκρο της τηλεφωνικής μας γραμμής τον κύριο Ηρακλή Χατζηνέστορ.